κλέρχος Μαρουσάκης για την συνέχεια κοντά μας, έτσι να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Καλημέρα σας, πώς είστε? Σε καλή εβδομάδα. Καλά να είμαστε όλοι μας. Τι δεδομένα θα έχουμε? Πράγματι λοιπόν, με αρκετό κρύο θα μπορούσαμε να πούμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προς τη βόρεια υπηρετική χώρα, προς το κάτω νευροκόπη της Δράμας, την Ορεστιάδα, τη Φλόρινα, εκεί ο Υδράργυρος είναι κοντά στους 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, πολύ το κρύο. Λίγο πιο νότια επικρατούν βοριάδες, κυρίως μέσα στο Αιγαίο, προσεγγίζουμε τα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, και προς την περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα προς τα βόρεια τμήματα του νησιού έχουμε αρκετές συννεφιές. Είναι αυτές οι συννεφιές του βοριά που στην ουσία δεν δίνουν κάτι το αξιόλογο από πλευράς καιρικών φαινομένων. Κάποιο ψυχάλισμα μπορεί έτσι να συναντήσουμε κυρίως κοντά σε ορεινούς όγκους, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο από εκεί. Και μετά να πούμε ότι και αύριο θα είναι έτσι μια ανάλογη ημέρα. Μισό λεπτό. Θα φτάσουμε, ας πούμε, σήμερα εμείς εδώ στην Κρήτη? Ξέρετε, έχουμε και εκείνες τις πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, ενώ τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από το σεισμό, και είναι πολύ μεγάλη έκταση και των ζημιών και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός των εστιών τους. Γι' αυτό και ρωτάω, με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάνουν, ας πούμε, σήμερα κοντά στους πόσο, 25, 26, 27 βαθμούς. Ακριβώς. Αν και κάνει αρκετή ψύχρα σε αυτές εκεί τις περιοχές, τώρα νωρίς το πρωί, αργότερα η θερμοκρασία θα ανέβει. Δεν θα ανέβει όμως πάρα πολύ. Θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς. Η αίσθηση του κρύου εξαιτίας βέβαια και του βοριά είναι κάπως έντονη, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, εκεί που αρχίζει και υποχωρεί και ηλιακή ακτινοβολία και πάμε προς τις απογευματινές βραδινές ώρες. Αρχίζει αυτή η ψύχρα ή και το κρύο, θα μπορούσαμε να πούμε, να γίνεται ιδιαίτερα έντονο, μιας και ο βοριάς επιμένει και για την περιοχή της Κρήτης, στα βόρεια ιδιαίτερα τμήματα, επικρατούν βοριάδες, αλλά και μέσα στο Αιγαίο μεταφέρονται αυτές έτσι οι ψυχρές αέριες μάζες. Και σε συνδυασμό με την όλη κατάσταση που επικρατεί σε αυτές και τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο, είναι αρκετά δύσκολες, ιδιαίτερα οι νύχτες. Οι νύχτες είναι αρκετά δύσκολες, με την αίσθηση του κρύου αρκετά έντονη. Δυστυχώς έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Το καλό της όλης υπόθεσης για την περιοχή της Κρήτης είναι ότι δεν φαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Και το λέμε βέβαια καλό από τη μία πλευρά, γιατί ο κόσμος έχει ήδη ταλαιπωρηθεί πολύ από το χτύπημα του σεισμού. Από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο καλό, γιατί εξακολουθούν να αθροίζονται πολλές ημέρες με ανομβρία, που δεν είναι βέβαια καθόλου καλό για τη γεωργία μας και γενικότερα για τον τόπο μας. Είναι πολύ έτσι δύσκολες οι καταστάσεις ό,τι αφορά τα πολύ χαμηλά ύψη βροχής που παρατηρούνται από πέρσι το Πάσχα, αρχές της Άνοιξης και μετά. Παρουσιάζεται έτσι μια παρατεταμένη ανομβρία. Να τονίσουμε όμως ότι για την υπόλοιπη χώρα, από την Τετάρτη και μετά, περιμένουμε ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής προς την περιοχή του Νοτίου Πελάγους και προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα γενικότερα της χώρας μας. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί από την Τετάρτη το απόγευμα. Από Πέμπτη δηλαδή. Ή από Τετάρτη. Βεβαίως, από Τετάρτη απόγευμα θα αρχίσει να επιδρά αυτό το σύστημα κακοκαιρίας από την περιοχή της Κέρκυρας περίπου, δηλαδή στο βόρειο Ιόνιο, και μέσα στην Πέμπτη θα απασχολήσει πολλές περιοχές που βρίσκονται από το ύψος, θα λέγαμε, της Πελοποννήσου χοντρικά και πιο βόρεια. Σε αυτά εκεί δηλαδή τα γεωγραφικά διαμερίσματα περιμένουμε αρκετά ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Στον αντίποδα τώρα πάλι στην περιοχή της Κρήτης δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις αξιόλογες. Το μοτίβο του καιρού δεν φαίνεται εκεί να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Ο βοριάς θα είναι αυτός που θα κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με την ψυχούλα αρκετά έντονη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, και δειλά-δειλά βέβαια τον υδράργυρο να ανεβαίνει προς το μεσημέρι κοντά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται δηλαδή ότι η χώρα μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο πάνω θα έχουμε έτσι ένα πολύ έντονο σύστημα κακοκαιρίας που θα δώσει πολύ μεγάλη αίσθηση βροχής. Ο καιρός θα θυμίσει προχωρημένο φθινόπωρο ή και χειμώνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως δούμε και τα πρώτα χιόνια στα πολύ ψηλά βουνά της βόρειας χώρας. Νοτιότερα όμως θα επιμείνει αυτός έτσι οξυρός καιρός με τους βοριάδες, μια ψυχούλα τη νύχτα και νωρίς το πρωί, και θερμοκρασίες κοντά στους 23-26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Είδατε πως φτάσαμε να έχουμε ανάγκη το νερό, αλλά να μην ξέρεις να το ευχηθείς να έχεις το νερό ή να μην έρθει το νερό, έτσι όπως πραγματικά έχουμε γίνει τώρα εδώ στην περιοχή της Κρήτης. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ακριβώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και το καλό είναι ότι δεν φαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις από αυτή την άποψη που το αναλύσαμε και προηγουμένως. Το κρύο βέβαια θα είναι κάπως, θα κάνει αισθητή την παρουσία του, κυρίως στις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Ας ελπίσουμε ακόμα ο καιρός να μην δείξει τα δόντια του προς την περιοχή της Κρήτης, μέχρι να μπει έτσι σε μια σχετική πιο φυσιολογική, ας το πούμε έτσι,
ροή η ζωή των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετές ημέρες από τους σεισμούς και από τον κύριο σεισμό και από τις μετασεισμικές δονήσεις που ακολουθούν αυτό το έτσι ισχυρό φαινόμενο. Σωστά, και για να προλάβουν να εγκαταστήσουν εκείνους τους οικίσκους, όπως ακούγαμε πριν από λίγο από τον αντιπεριφερειάρχη, ώστε να μπορέσουν άνθρωποι να μπουν μέσα οι οποίοι συνεχίζουν να διαμένουν στις σκηνές. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να το ακούς τουλάχιστον αυτή την ώρα, ότι ξέρεις δεν θα έχεις εκείνα τα φαινόμενα τα οποία περιμένεις στα έντονα, ασθενείς βροχές που τις φέρνει ο βοριάς, αλλά μέχρι εκεί και έτσι να συνεχίσουμε τουλάχιστον μέχρι να έχουμε και τους οικίσκους. Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε. Ο βοριάς δεν θα φέρει κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Δεν θα έχουμε όμως τα πολύ έντονα φαινόμενα που φαίνονται προς την δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα και που είναι σε θέση να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να είχαμε και αυτές τις καταιγίδες προς την περιοχή που χτυπήθηκε από το σεισμό. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Καλό είναι ο καιρός ακόμα να κρατήσει μέχρι να προλάβει και η κρατική μηχανή να οργανωθεί και να δούμε βέβαια και στην πορεία τι μας επιφυλάσσει ο Οκτώβριος.